μας σε πολύ που σας βλέπουμε. Εσύ είσαι και τα αγώνα τώρα. Εμείς έχουμε το δικό μας αγώνα τώρα. Άλλο αγώνα. Τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ό,τι είναι το καλύτερο και ό,τι είναι. Σας ευχαριστώ. Άμαθεν από το Θεό και ό,τι είναι το καλύτερο. Έτσι, ό,τι είναι να γίνει εξάλλου. Και για την πατρίδα και για τον κόμμα. Πάνω για την πατρίδα. Και εδώ για το κόμμα, διότι εντάξει, μεγάλο κόμμα είμαστε. Και εμείς πρέπει να είμαστε στα καλά μας για να μπορεί να πάει καλά και η χώρα. Χρειάζεται. Ασφαλώς. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω σε τρομιότητα, γιατί μόλις πήρα τηλέφωνο, αμέσως δεχτήκατε να μιλήσουμε, να δείτε... Καλά, εσύ έχεις τώρα τα μεγάλα μέσα τώρα, εδώ εμείς τι... Έτσι είναι. Να σας πω πότε να ανοιχτεί σε όλους. Αυτό το ξέρω. Πάντως εγώ οφείλω να σας ευχαριστήσω. Και υπάρχουν και θέματα τα οποία κοινά και μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ανεξαρτήτως αν είναι κάποιο βουλευτή, αν είναι δήμαρχος ή αν είναι πρόεδρος ενός κόμματος, νομίζω έχει σημασία ποιες θέσεις έχει και μπορούμε να εργαστούμε. Έχουμε πολλά κοινά. Και ιδιαίτερα στις μέρες. Ναι, ειδικά και στο κοινωνικό έργο. Ακριβώς. Είδα και χθες ήταν προχθές τρίωρη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μακαριότατο. Εντάξει, είναι δύσκολες καταστάσεις και νομίζω ότι αυτό που πρέπει παντού πρώτα να αποφύγουμε είναι η διχόνοια, έτσι και η διάσπαση. Το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και δεν πρέπει επουδενή να επιτρέψουμε από όποια πλευρά και αν είμαστε, ως εκκλησία, ως κράτος, ως έθνος, ως πατρίδα, ως οτιδήποτε, ως κόμμα, να γίνει οποιαδήποτε διάσπαση. Το έχει πληρώσει πολύ πανάκριβα, με πολύ αίμα και είναι κρίμα. Εντάξει, νομίζω ότι οι κωδικές αντιπαραθέσεις πρέπει πάντα να είναι σε ένα λογισμένο πλαίσιο. Ακριβώς. Χωρίς αφορότητες, γιατί δυστυχώς. Μέσα στη δημοκρατία είναι λογικό να υπάρχει αυτό, αλλά πάντοτε. Περάσαμε μια περίοδο εκεί γύρω στο 11-12 με πολύ μεγάλες αφορότητες. Ευτυχώς τώρα αισθάνομαι ότι τα πνεύματα δεν είναι πια τόσο ξυμένα. Υπάρχει βέβαια και κάτι πολύ ανησυχητικό που είναι η συνολική απάθεια του κόσμου προς την πολιτική. Αυτό είναι πρόβλημα για όλους μας. Είναι πρόβλημα και για τη χώρα. Διότι τελικά τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουν πολλοί και όχι λίγοι. Αλλά στο χέρι μας είναι να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Μήπως πρέπει να βγουν μπροστά κάποια πιο νέα πρόσωπα, καινούργια πρόσωπα, πιο άφθαρτα ίσως, να μην έχουν έτσι κάποιο περίεργο παρελθόν. Λέω. Ναι. Οπότε... Ναι. Η ανανέωση είναι πάντα χρήσιμη και απαραίτητη. Νομίζω χρειάζεται. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όχι για χάρη της ανανέωσης. Γιατί δεν λύνει η ανανέωση. Ακούμε και το επιχείρημα, είναι νέος, άρα είναι καλός. Δηλαδή, αυτό είναι ένα φυσιογνωμικό. Νέος στο μυαλό, νέος στο μυαλό. Πώς την ηλικία μου. Και νέος στο μυαλό σημαίνει καταρχάς να έχει ιδέες. Να είναι παραγωγικός.